Είναι μεγάλη μου τιμή που πήρα αυτή την πρόσκληση για να βρίσκομαι σήμερα εδώ και είναι και πολύ μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους μαζί που είναι άνθρωποι αγωνιστές και κάθε μέρα αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα και είναι οι άνθρωποι αυτοί που μας κρατάνε. Ευχαριστώ πολύ. Κληθήκαμε, φίλες και φίλοι, τον περασμένο Σεπτέμβρη οι κάτοικοι της Θεσσαλίας να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η καταστροφή ήταν τεράστια. Όλοι το γνωρίζουν αυτό βέβαια, αλλά είναι διαφορετικό να το ζεις από κοντά. Άνθρωποι έχασαν τα σπίτια και τις δουλειές τους, χωριά αποκλείστηκαν, ασθενείς έμειναν χωρίς περίθαλψη. Ο φόβος, η απελπισία και η ανασφάλεια ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα. Νιώσαμε μια τεράστια υποτίμηση ότι δεν μετράμε σε τελική ανάλυση σαν άνθρωποι. Δεν μετράμε για όλους αυτούς που θα μπορούσαν κάτι να έχουν κάνει για να αποτρέψουν την καταστροφή αυτή, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Δεν μετράμε για όλους αυτούς που την επόμενη μέρα θα μπορούσαν να πράξουν τα δέοντα για να παλύνουν τις πληγές αυτού του τόπου και να επαναφέρουν μια κάποια κανονικότητα στις ζωές μας. Αλλά ακόμη κάθονται και υπολογίζουν τα πάντα με μοναδικό κριτήριο το κόστος-όφελος, όπως ακούστηκε σήμερα. Και κάθε παρέμβαση μετράει έτσι, με το κόστος-όφελος και τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει. Όλα αυτά δείχνουν την παντελή έλλειψη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Το χειρότερο όμως είναι ότι βιώνουμε την ίδια αδιαφορία ακόμη και σήμερα. Δεν έχει γίνει απολύτως καμία πρόβλεψη από τους αρμόδιους φορείς για την επόμενη μέρα για αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές, για την οχύρωση των περιοχών μας από μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα, για την ολοκλήρωση ενός υγιούς πλάνου διαχείρισης των υδάτων, για την αποζημίωση των πληγέντων, για επάρκεια φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ας είναι καλά ο εθελοντισμός, υπό την έννοια της αλληλεγγύης όμως, σε αρκετές περιπτώσεις, αφού τελικά ο λαός μόνο σώζει το λαό. Ο οποίος όμως εθελοντισμός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαθιστά τους πραγματικούς υπεύθυνους. Και δεν μπορεί πίσω από τον εθελοντισμό να κρύβονται οι τεράστιες ανεπάρκειες. Ζούμε καθημερινά τι σημαίνει εμπορευματοποίηση στον τομέα της υγείας, την οποία έχουν προωθήσει βήμα-βήμα όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν διαχρονικά και απογειώνει όμως η σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μπαίνει ταρίφα σε κάθε επέμβαση και να νομιμοποιείται το φακελάκι προκειμένου ο ασθενής να βρει την υγειά του. Θα αφήσουμε αυτό το έσχος να συνεχίζεται? Οι συμμετοχές των φαρμάκων αυξάνονται. Φάρμακα βγαίνουν εκτός λίστας των αποζημιωνόμενων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και όσα βγαίνουν εκτός λίστας, βλέπουμε σύντομα ότι ανεβάζουν την τιμή τους σε δυσθεώρητα ύψη για τον ασθενή. Ενώ τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου, θα πληρώνονται για τη διενέργειά τους από τον ίδιο τον ασθενή. Παράλληλα, ο νέος Υπουργός Υγείας απελευθερώνει και πάλι τις εξαγωγές φαρμάκων προς τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επάρκεια των φαρμάκων στη χώρα αυτή, και αυξάνει τα όρια συνταγογράφησης με τη χρήση του εμπορικού ονόματος του φαρμάκου, κλείνοντας το μάτι στις φαρμακευτικές εταιρείες, του εμπορικού ονόματος και όχι της δραστικής ουσίας, για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους. Γιατί το φάρμακο αντιμετωπίζεται πλέον σαν προϊόν. Επιβεβαιώνεται πλήρως στο σημείο αυτό η θέση του ΚΚΕ ότι με την πολιτική της ιδιωτικοποίησης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και απογείωση αυτή εδώ, εμπορευματοποιείται περισσότερο το σύστημα υγείας και απομακρύνεται η δυνατότητα έγκαιρης και δωρεάν πρόσβασης σε μια σειρά αναγκαίων υπηρεσιών περίθαλψης για το λαό. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ένα φθηνότερο ιδιωτικό σύστημα μέσα στο δημόσιο. Χρειάζονται σύγχρονο, ποιοτικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, στελεχωμένο επαρκώς με μόνιμο προσωπικό που θα αμείβεται αξιοπρεπώς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Προειδοποιούμε ότι εξακολουθεί στην περιοχή μας να υφίσταται μεγάλος κίνδυνος για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, ειδικά τώρα με την άνοδο της θερμοκρασίας, στις περιοχές αυτές που παραμένουν λιμνάζοντα νερά με πτώματα ζώων και κάθε λογή σκουπίδια, τα οποία έχουν μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν επηρεάσει και το δίκτυο ίδρυυσης. Υπάρχουν, το ξέρουμε, ακόμη χιλιάδες κάτοικοι σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, ακούστηκαν και σήμερα, που εξακολουθούν να ζουν ξεσπιτωμένοι και οι περισσότεροι από αυτούς δεν λαμβάνουν καμία ουσιαστική βοήθεια, γιατί τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για να δικαιούνται τη βοήθεια αυτή είναι με δόλιο τρόπο αποτρεπτικά. Καλούμε με όλες μας τις δυνάμεις να στηριχθούν όσο αυτό είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα,
οι οποίοι έχουν καταστραφεί. Οι άνθρωποι αυτοί κρατάνε ζωντανή την πρωτογενή παραγωγή της χώρας. Και μας αφορά όλους να παραμείνουν και αυτοί οι ίδιοι ζωντανοί. Ειδικά στη Θεσσαλία, ο αγροτικός τομέας είναι ο βασικός και πρώτος κρίκος της αλυσίδας της οικονομίας και δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης της περιοχής αυτής αν δεν στηριχθεί ο τομέας αυτός. Όλοι μας είμαστε αγρότες ή από αγρότες προερχόμαστε και από κτηνοτρόφους και από ψαράδες και από ανθρώπους που έχουν δουλέψει σκληρά με τα χέρια τους για να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Και γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε δίπλα τους μέχρι να δικαιωθούν. Παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες υπάρχουν, μπορεί κανείς να έχει με το ΚΚΕ, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αταλάντευτη πορεία του για την υπεράσπιση των φτωχών και των αδυνάμων. Απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν τα αποτελέσματα των πλημμυρών που έφεραν αυτά τα αποτελέσματα στην περιοχή μας, σήμερα είναι ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση που θα είναι ικανή όχι μόνο να ματαιώσει τα σχέδιά τους, αλλά και να δώσει ελπίδα στο λαό πως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν αν ο ίδιος πιστέψει στη δύναμή του. Από την πλευρά μας, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση των αδικιών, για την αναγέννηση του τόπου μας, για να ξανανιώσουν οι πολίτες ασφαλείς, για να έχουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ το μέλλον που πραγματικά τους αξίζει. Ενώνουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και προχωράμε. Ευχαριστώ.